και χαίρομαι όντως που μας αξιώνει η Θεοτόκος και χαριτωμένη η οδηγήτρια της Κοράκου να είμαι ανάμεσά σας. Θα ψέλνουμε την δεύτερη στάση των χαιρετισμών. Και αισθάνομαι ότι κάθε φορά που αναπέμπουμε αυτούς τους χαιρετισμούς και στην και χαριτωμένη Θεοτόκον, σκυρτά η καρδία μας από χαρά, διότι όποιος χαιρετά την χαρά, αυτός παίρνει αντίδωρο. Το δώρο φέρνει αντίδωρο. Η χαρά γεννά χαρά. Η ελπίδα γεννά ελπίδα. Η πίστη γεννά πίστη. Η αγάπη γεννά αγάπη. Και όλα αυτά, τα μεγάλα, τα εξαίσια, τα μοναδικά και τα θαυμαστά, υπάρχουν με έναν μυστικόν τρόπο μέσα στη ζωή της Θεοτόκου. Αυτά τα μεγάλα, τα ποιοτικά χαρίσματα προσέλκυσαν τη χάρη του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο να ενωθεί με το άσπυλο και αμόλυντο σώμα της και εξ αυτής να γεννηθεί η χαρά του κόσμου. Και έγινε η Θεοτόκος, όπως ακούσαμε προηγουμένως στους ψαλμούς, αιτία της των πάντων Θεώσεως. Η αιτία με την οποία όλη η δημιουργία εμορφώθη και θεώθη, δηλαδή επήρεν ιδιότητες ο άνθρωπος θεϊκές, που δεν εμπόρεσε η φιλοσοφία ούτε ο πολιτισμός των αρχαίων προγόνων και όλων των λαών να του δώσει. Εχρειάστηκε μία γυναίκα να προσφέρει τον εαυτόν της εις το Πνεύμα το Άγιον και εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου να γεννηθεί ο Σωτήρας του κόσμου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτόν ο υμνοδός την χαρακτηρίζει αιτίαν της των πάντων Θεώσεως. Πρέπει όμως και εμείς να έχουμε έγνοια. Πώς διαχειριζόμαστε αυτήν την αιτία και για ποιαν τελικά αιτία εμείς έχουμε έρθει στον κόσμο. Η Παναγία ήρθε στον κόσμο για να γίνει η αιτία της σωτηρίας μας και της αγιότητάς μας. Εμείς γιατί γεννηθήκαμε, σκεφτήκετε ποτέ? Είναι καλά να το σκεφτόμεθα αυτό. Γιατί γεννήθηκα και γιατί πεθαίνω και χωρίζεται το σώμα από τη ψυχή προσωρινά μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και γιατί θα επανενωθεί το σώμα με τη ψυχή μας στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και τι θα γίνει μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου? Θα ζούμε αιώνια αθάνατοι χωρίς να ξαναπεθάνουμε. Άρα από τη στιγμή που μας εσυνέλαβε η μάνα μας από το σπέρμα του πατέρα μας και αρχίσαμε να διαμορφωνόμαστε μέσα στην κοιλία της μητέρας μας, είμαστε αθάνατοι. Είπε και ένας καταδικασμένοι για αθανασία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και όσες μέρες και μήνες και χρόνια να ζήσουμε, είμαστε άνθρωποι. Ενώπιον του Θεού θα είμαι θα ένας άνθρωπος που θα ζήσει αθάνατος, χωρίς θάνατον. Ο μόνος θάνατος, ο οποίος ενικήθηκε όμως από τον Σωτήρα Χριστόν, είναι ο σωματικός θάνατος. Η ψυχή δεν έχει θάνατο. Γι' αυτόν η ψυχή συνεχίζει και ζει και αισθάνεται και έχει συνείδηση και έχει επικοινωνία με τους αγγέλους και τους Αγίους και την Παναγία, την Δέσποινα, την και χαριτωμένη και τον Τίμιο Πρόδρομο και με όλους τους δικαίους. Οι ψυχές αισθάνονται. Γιατί αισθάνονται?
Γιατί τη συνείδηση που έχουμε εις τη γη, τη μεταφέρουμε εις τον ουρανό. Και μου έλεγε μια ευλαβέστατη γυναίκα που εγνώρισα όταν ήμουν διάκοση στη Λάρνακα. Σήμερα εκοιμήθηκε και πήγα και έκαμα την κηδεία της 96 χρονών. Η παπαδιά της Άχνας, κατεχόμενης κοινότητος των κοκκινοχωρίων. Και ήταν στο γυροκομείο για 20 χρόνια. Και όταν ήταν η γιαγιά, η παπαδιά, εις το γυροκομείο, επήγανα την εδώ. Είχε αναλάβει τα έξοδα της χειροτονίας μου όταν έγινα ιερέας. Και έτσι είχαμε και μία πνευματική σχέση, σαν βαφτιστικός της να πούμε. Και μου είπε το εξής θαυμαστόν που είδε με τα μάτια του σώματός της. Αρρώστησε ο γαμπρός της, ο γαμπρός της στην Αγία Νάπα. Και είπαν στη γιαγιά, ξέρεις, ο Παναγιώτης αρρώστησε λίγο και επειδή η γιαγιά ήταν άνθρωπος προσευχής η παπαδιά, μεγάλης αγάπης στην Παναγία μας και σε όλους τους Αγίους, της είπαν ότι ο γαμπρός έχει πρόβλημα να προσεύχεσαι παπαδιά μου. Και έκανε προσευχή. Και ενώ επερίμεναν όλοι ότι θα βελτιωθεί η υγεία του Παναγιώτη, ο Παναγιώτης ξαφνικά επέθανε. Νέος άνθρωπος. Και άφησε πίσω του και ορφανά. Και χείραν την κόρη της παπαδιάς. Και είπαν να μην το πούμε της παπαδιάς τώρα, να κάνουμε την ταφή, να περάσουν και λίγες μέρες και να της το πούμε να μην την πληγώσουμε γριά γυναίκα στο γυροκομείο. Έλα όμως που η γιαγιά είχε εγκαθαρίσει τα μάτια της ψυχής της, διότι και η ψυχή έχει μάτια. Πώς βλέπουμε όνειρα τη νύχτα? Με τα μάτια του σώματος, με τα μάτια της ψυχής. Και όσο πιο καθαρή είναι η ψυχή, τόσο πιο καθαρή είναι και η όρασή μας. Και η γιαγιά, ενώ δεν ήξερε τίποτα, ενώ ευρισκόταν μέραν μεσημέρι ξαπλωμένη στο γυροκομείο, βλέπει, λέει, μέσα από την πόρτα να περνά μία ψυχή. Μου είχαμε εντύπωση. Δεν μου είπε σώμα. Μέσα από την πόρτα, λέει, η ψυχή δεν έχει εμπόδια υλικά όπως έχει το σώμα. Όπως ακριβώς και ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του ενώπιον του Αποστόλου Θωμά και κλεισμένων των θυρών. Και όπως ήταν κλειστές οι πόρτες, λέει, επέρασε η ψυχή του Παναγιώτη μέσα από την πόρτα. Και τον εκατάλαβες, τη είπα, τον εκατάλαβα, μου λέει. Είχεν τη μορφή που είχεν όταν ήταν ζωντανός. Και κατάλαβα, μου λέει, ότι δεν ήταν πια ζωντανός. Και του είπα, μαγέ μου, επέθανες? Ναι, μητέρα, της είπε, εψες. Και ήρθα, της λέει, να σε αποχαιρετήσω και να μου δώσεις την ευχή σου, γιατί θα έχω δύσκολον ταξίδι εις τη ζωή την αιώνια που πηγαίνω. Και του έδωσα, γέ μου, μου λέει, την ευχή μου. Και προσευχόμουν να έχει καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Δεσπότου Χριστού. Ύστερα ήρθαν από την κηδεία τα παιδιά τα υπόλοιπα και μόλις εμπήκαν μέσα τους είπε, πού ήσασταν? Επήγαμε σε μια κηδεία ενός φίλου μας. Δεν είναι στην κηδεία του φίλου που επήγατε. Είναι στην κηδεία του πανίκου που επήγατε. Και πώς το ξέρεις εσύ? Ήρθε ο ίδιος εδώ και μου το είπε. Μα αφού επέθανε, η ψυχή δεν πεθαίνει, τους είπε, μόνον το σώμα. Και θαύμασαν οι συγγενείς, τα παιδιά και τα έκγωνα, πόσον εκαθάρισαν τα μάτια της παπαδιάς για να βλέπει τις ψυχές. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Πώς να καθαρίσουν τα μάτια της ψυχής μας, για να μπορέσουμε έτσι από αυτήν τη ζωή να βλέπουμε τα ωραία μυστήρια του ουρανού.
να τα γευόμεθα, να τα απολαμβάνουμε μέσα στο φως του Χριστού που είναι γεμάτον πληροφορίες. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτήν την καθαρότητα των οφθαλμών της ψυχής, πρέπει πρώτα να προσέχουμε τους οφθαλμούς του σώματος και όλες τις αισθήσεις. Εκ του οράν τίχτεται το εράν, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Από την όραση γεννιέται η επιθυμία. Άρα είναι σημαντικό πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους ανθρώπους, πώς βλέπουμε τη δημιουργία του Θεού και ποια διάθεση έχουμε απέναντι σε όλους αυτούς που βλέπουμε και συναναστρεφόμεθα και στον εαυτό μας. Και μου κάνει εντύπωση αυτόν που εδιέβασε ο αναγνώστης μας απόψε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, επειδή η χαιρετισμή αυτή έταξε η Εκκλησία να απαγγέλλονται εν το μέσο του αποδείπνου, λίγο πριν δηλαδή πάμε να κοιμηθούμε και μετά το δείπνο μας, λέει ο αναγνώστης ευρισκόμενος μπροστά στην εικόνα του Δεσπότη Χριστού. Και δώσει μην δέσποτα, προς ύπνο να ποιούσει ανάπαυση σώματος και ψυχής. Και δώσε μας, λέει του Χριστέ μου, να έχουμε ανάπαυση απόψε που πηγαίνουμε για ύπνο στο σώμα και στη ψυχή. Βλέπετε, έχει έγνοιαν ο χριστιανός όχι μόνο να αναπαυτεί το σώμα του, αλλά να ξεκουραστεί και η ψυχή του. Και πώς ξεκουράζεται μια ψυχή, μας το ερμηνεύει στη συνέχεια. Και διαφύλαξον ημάς, λέει, από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Διαφύλαξέ μας, του λέει, Χριστέ μου, να μην κοιμηθεί η ψυχή μας μέσα στην αμαρτία και μέσα σε κάθε σκοτεινή και νυχτερινή ειδονή, ειδηπάθεια. Να είναι συνεχώς ο νους μας δηλαδή στις απολαύσεις του σώματος και να μην έχουμε έγνοια για τις απολαύσεις της ψυχής. Και αρχίζει μετά και γίνεται ο υμνογράφος πιο αναλυτικός. Τι εννοούμε με όλα αυτά τα της αμαρτίας και της ειδηπαθίας? Παύσω, λέει, τα σορμάς των παθών. Χριστέ μου, του λέει, όλοι έχουμε ορμή, κίνηση προς τα πάθη μας. Άλλος προς το θυμόν, άλλος προς τη ζήλια, άλλος προς το φθόνο, άλλος προς τα σαρκικά αμαρτήματα, όλοι μας στην υπερηφάνεια και τον εγωισμό, άλλοι στη λεμαργία, άλλοι στη γαστριμαργία, άλλοι στην περιέργεια, άλλοι στην καταλαλιά και την κατάκριση. Πάμπολες αμαρτίες και έχουμε ορμές, και όπου χρονίσει του κάθε ενός η ορμή του γίνεται πάθος. Το πάθος είναι επιθυμία και ορμή της ψυχής επαναλαμβανόμενη. Και του λέει μετά, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Δεν είμαστε μόνοι μας, όπως έχουμε αγγέλους, υπάρχουν και οι πεινάντιες δυνάμεις, οι αντίθετες δυνάμεις των δαιμόνων, τα πονηρά πνεύματα. Σβέσω, λέει, τα βέλη, τα πεπειρωμένα, τα φλογισμένα δηλαδή, αυτά τα οποία είναι γεμάτα φωτιά, διότι τι παρακολουθά ο πειρασμός? Παρακολουθά την καρδιά μας. Πού κινείται η καρδιά του νεόφυτου? Α, θυμώνει εύκολα, θα το βάλω να θυμώνει εύκολα. Είναι τσιγκούνης, θα τον κάνω πιο τσιγκούνη. Κατακρίνει εύκολα, θα του βάζω συνεχώς λογισμούς εναντίον των ανθρώπων. Έχει σαρκική κίνηση προς κάποιους ανθρώπους, θα του την αυξήσω έτη και έτη, μέχρι να το φέρω σε απελπισία. Και λέει, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα.
και μετά γίνεται πιο συγκεκριμένος ακόμα. Αυτά που είπαμε, τα στις σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων. Σάρκαν έχουμε. Σάρκαν έχουμε και τον κόσμο νικούντες και έχουμε πτώσεις πολλές. Και το πρώτο που πρέπει να ελέγξει ο άνθρωπος, αν θέλει να κάνει πρόοδο πνευματική, είναι τις επαναστάσεις της σάρκας. Και ποιος θα μας βοηθήσει σε αυτές τις επαναστάσεις της σάρκας και να τις καταστήλει? Η Παναγία. Η μόνη αγνή και άχραντος Παρθένος. Όταν έρχονται να εξομολογηθούν άνθρωποι κοντά μου, και χαίρομαι που έρχονται πολλοί νέοι τώρα από όλη την Κύπρο, τους λέω να μην απελπίζεστε από τη σαρκική ορμή που έχετε. Είναι φυσική. Αλλά για να είναι και πνευματική πρέπει να συνεργαστείτε με την Παναγία. Και όποτε βλέπετε ότι αυτή η φυσική ορμή γίνεται παραφύση και γίνεται αμαρτία, αμέσως στα γόνατα. Μόλις καταλάβετε ότι έχετε λογισμόν ή επιθυμία σαρκικών ή ακόμη και πράξη, μόλις το καταλάβετε και έρθετε σε επίγνωση, γονατίστε. Παναγία μου, συγχώραμε και βοήθησέ με, Θεοτόκε μου. Οδηγήτρια μου, οδήγησέ με στον Υιόν σου, όπως εσύ ξέρεις. Και όταν έτσι κράξομεν και στενάξομεν και βοήσομεν, η Θεοτόκος θα έρθει αρρωγός και βοηθός, και σιγά σιγά, σιγά σιγά, με υπομονή θα αρχίσει να μειώνεται το πάθος, και θα έρθει μια ώρα που όταν δει ο Χριστός ότι εκάμαμε την υπομονή μας και δεν απελπιστήκαμε και πρέπει να πλησιάσουμε και λίγο προς τα 50. Θέλει και χρόνο, μου έλεγε η μακαριστή η μάνα μου, η ζωή του Χριστού. Ο νους κατεβαίνει με την ηλικία, μου έλεγε. Και δεν τα καταλάβαινα τότε. Τώρα τα καταλαβαίνω. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να έχουμε στις πρώτες 5 δεκαετίες της ζωής μας έγνοιαν τη σαρκική επανάσταση του σώματος. Που δεν είναι του σώματος, είναι και της ψυχής. Συνεργούν, συνεργάζονται σώμα και ψυχή. Και με καθημερινή επιμελημένη μετάνοια η Παναγία θα μας οδηγήσει να απαλλαγούμε από αυτόν το σαρκικό φρόνημα και να έχουμε και πάντοτε έγνοια, για να μην περηφανευόμαστε όταν έρχονται περίοδοι καθαρότητος και εγκρατείας και σοφροσύνης. Αυτό που είπε ένας σοφός μοναχός, το πρόβλημα σάρξ θα το λύσει πλάξ. Η πλάκα του τάφου δηλαδή. Ο άνθρωπος μέχρι την πλάκα του τάφου πρέπει να έχει έγνοια το σαρκικό φρόνημα του σώματός του και της ψυχής του. Γι' αυτό και λέει και παν γεώδιας και υλικόνιμο φρόνημα κοίμησον. Όλα αυτά τα φρονήματα, λέει, που είναι της γης, που είναι υλικά, να τα κοιμήσεις. Βλέπετε, δεν λέει να τα καταργήσεις. Λέει να τα κοιμήσεις. Γιατί? Διότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα το στείλει ο Θεός μας, ο Πατήρ μας, ο Ουράνιος, και τι θα γεννεί? Θα κοιμηθούμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα, στην αγκαλιά της Παναγίας μας, και το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει η ώρα να μας μεταμορφώσει. Και θα μας δώσει και δώρα. Όταν κάνουμε ένα αγώνα με υπομονή, με νηστεία, με προσευχή, με αγρυπνίες, με ελεημοσύνες πολλές. Και τι δώρα θα μας δώσει? Το λέει παρακάτω. Και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νουν. Θα μας δώσει νουν. Ανανούν, έλεγαν οι πρωτινοί. Νουν γρήγορον. Ο νους δεν είναι ο εγκέφαλος που μας εμάθαν οι καθηγητάδες μας και οι δασκάλοι μας οι ξευρωπαϊσμένοι. Όχι. Στην ορθόδοξη ψυχοθεραπεία νους δεν είναι ο εγκέφαλος. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Εκεί που εστιάζομαι την προσοχή μας
Εκεί είναι ο νους μας. Θα μας δώσει ο Θεός ένα γρήγορο νουν, ο οποίος πολύ γρήγορα θα παρακολουθεί τι επιθυμία εμπήκε τώρα στην καρδιά μου, τι λογισμός εμπήκε στον εγκεφαλό μου. Και ανάλογα με τον λογισμό, ανάλογα με την επιθυμία, πολύ γρήγορα, αν είναι ακάθαρτος, αν δεν είναι καλός, θα μετανιώνω. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με, σκέπε ημάς, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Αμέσως, με μία προσευχή, το νου μου θα τον μεταμορφώνω. Με τη βοήθεια πάντοτε του Θεού και θα αποκτήσουμε αν και σόφρονα λογισμών θα μας δωρήσει ο Θεός, ένα λογισμό δηλαδή ο οποίος δεν θα φεύγει από εδώ απ' εκεί, αλλά θα είναι σόφρον, θα είναι περιορισμένος εις τις εντολές του Χριστού. Αυτό σημαίνει σόφρονας λογισμός. Και θα έχουμε και κάτι πολύ ωραίο, καρδία νύφουσα. Να μας δωρήσει ο Θεός μια καρδιά που να νύμφει. Τι σημαίνει να νύμφει? Να πλένεται, να καθαρίζει, να είναι καθαριστήριο η καρδιά μας. Να καθαρίζει τις επιθυμίες που υπάρχουν μέσα στην καρδία του κάθενός μας, όλων μας. Και στο τέλος θα μας δώσει και κάτι που πολλοί παρεξηγούν και πολλοί ψάλτες το τονίζουν επαρκώς και δεν χρειάζεται. Ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Όλοι θέλουμε να έχουμε ελαφρών ύπνων. Δεν εννοεί αυτόν εδώ που εμείς πολλές φορές καταλαβαίνουμε, με συγχωρείτε, ο υμνογράφος. Ο ελαφρός ύπνος, το λέει, είναι αυτός που δεν έχει φαντασίες, όνειρα δηλαδή, σατανικά. Είναι ο ύπνος ο οποίος την ώρα που ο αγωνιστής άνθρωπος της προσευχής και της νηστείας και της αγρυπνίας και της ελεημοσύνης και της συγχωρητικότητας, ενώ κοιμάται το σώμα, η καρδία του αγρυπνά και προσεύχεται. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Του έχει δώσει την αδιάλειπτον προσευχήν το Πνεύμα του Άγιον. Και πέφτει, κοιμάται, ξυπνά, σηκώνεται, ξαναπέφτει, ξανακοιμάται και ξανασηκώνεται. Ακούει αυτήν την προσευχή ή οποιαδήποτε άλλη προσευχή και καλών λογισμών και καλή επιθυμία στην καρδία του. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, η δωρεά του Θεού. Φτάνει εμείς να αγωνιστούμε. Φτάνει εμείς να αντιληφθούμε ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, για να έχει και νόημα ο θάνατός μας. Και οι άνθρωποι του τόπου μας, ιδιαίτερος οι παλαιότεροι, αυτήν την διαδικασία την ξεύρουν και προσπαθούν να την κρατήσουν. Είναι η ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο που πρέπει να θεραπεύει τον νουν του ανθρώπου. Το επαναλαμβάνω, η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο, ένα νοσοκομείο που θεραπεύει τον νου του ανθρώπου. Να μην προσκολλάτε στα γήινα, στα σαρκικά, στα υπερήφανα, στα γεώδη. Να κινηθούμε μπροστά άνω, όπως ορίζεται ο άνθρωπος από την αρχαία εποχή. Άνθρωπος, αυτός που βλέπει προς τα άνω, άνω θρόσκο, όχι προς τα κάτω. Κάτω βλέπουν τα ζώα που δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Άρα όλα αυτά να τα έχουμε κατά νου για να καθαρίζεται ο νους. Και έχουμε ένα αρρωγόν τη Θεοτόκο μας, τη μητέρα του φωτός, την οδηγήτριά μας, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το κομμάτι της σαρκός. Τα επίλοιπα της αγάπης και του μίσους, της κρίσης και της κατάκρισης, απευθεία στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν να απευθύνεται η πονεμένη μας και επαναλαμβάνω γονατιστή προσευχή. Και για την μετάνοια, που έτσι δι' αυτής της μετανοίας ο νους του ανθρώπου σιγά σιγά μεταμορφώνεται με τα χρόνια τα πολλά, τα αγωνιστικά, στον τίμιο πρόδρομο. Βλέπετε
πως τους έβαλε η Εκκλησία και τους τρεις. Ο Χριστός εις το κέντρο, δεξιά του η Παναγία, αριστερά ο Τίμιος Πρόδρομος. Μου έλεγε μια μαραθεύτησα γυναίκα, πως προσεύχεται. Μου λέει, ξεκινώ πρώτα από την Αγία Τριάδα και λέω, η ελπίσμο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία Δόξαση. Της λέω, ποιος σου το μάθαινε αυτό? Έμαθα το, μου λέει, που πήγαινα στα κοντάτσα, στους χαιρετισμούς. Το είπαν προηγουμένως οι αναγνώστες μας. Κάμνω κι εγώ απόδειπνο, μου λέει. Και το λέει μέσα. Ή ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε εμένα όταν ήμουν φοιτητής, να λες γέ μου στα δύσκολα, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Και μου είπε η γιαγιά της Μαραθάσας, εσείς οι παπάδες πώς ξεκινάτε την λειτουργία? Με το όνομα της Αγίας Τριάδος, ευλογημένη Βασιλεία λέμε, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το πιάσε να πεκεί η γιαγιά. Σου λέει, για να ξεκινούν έτσι οι παπάδες την λειτουργία, έτσι να ξεκινώ και εγώ την προσευχή μου, με προσευχή στην Αγία Τριάδα. Και ύστερα μου λέω, στο Χριστό μας. Ποιος σου το μάθε, της λέω αυτό? Το εικονοστάσι μου το μάθε. Το εικονοστάσι της εκκλησιάς μας. Είδα, μου λέει, ότι σε όλες τις εκκλησίες υπάρχουν πολλές εικόνες διαφορετικές, αλλά σε όλες υπάρχει εικόνα του Χριστού. Σε όλες υπάρχει εικόνα της Παναγίας. Σε όλες δίπλα από τον Χριστό είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Άρα μετά την Αγία Τριάδα προσεύχομαι στον Χριστό, προσεύχομαι στην Παναγία μας και ύστερα στον Πρόδρομό μας. Βαπτιστά του Χριστού και Πρόδρομε, ελέησόν με, βοήθησόν με, δίδαξόν μου την μετάνοια. Ακούτε, οι άνθρωποι, οι απλοί, όταν είναι απλός ο άνθρωπος, έχει και φώτιση. Και η ίδια η Θεία Λειτουργία, οι ακολουθίες, οι προσευχές που διαβάζει, το διδάσκουν πώς να κάνει την καρδία του έναν εργαστήριο θεραπευτικής αγωγής, όπως το περιγράψαμε προηγουμένως. Ποιος της τα είπε αυτής της γιαγιάς? Οι ακολουθίες, η Θεία Λειτουργία. Η καρδιά της η ίδια την ερίδαξε. Όπως μου έλεγε ένας δύσκολος άνθρωπος που έκρινε συνεχώς τον έναν και τον άλλον, επειδή ήταν προσεκτικός αυτός και δεν είχε σαρκικές πτώσεις, ενόμιζε ότι δικαιούται να τους κρίνει όλους. Και πήγε στο πνευματικό του και του είπε, τι να κάνω, ενώ προσέχω από τα σαρκικά και δεν πέφτω χάρη τη Θεού, κρίνω εύκολα τους ανθρώπους. Και από την πολλή κατάκριση γεννιέται ο πολλής θυμός. Και τι του είπε ο πνευματικός? Δεν ξέρω. Εσύ όμως, του είπε, εκκληρονόμησες πίστην πολλήν από τους γονείς σου. Πήγαινε, του λέει, και με αυτήν την πίστη ζήτησε από τον Χριστό να σου δώσει φάρμακον. Και αν δεν σου δώσει ο Χριστός, ζήτα της Παναγίας. Και η Παναγία είναι το καλύτερο φαρμακείο για τις αρρώστιες της ψυχής, για τις αρρώστιες του νου. Και βγήκε ο άνθρωπος αυτός έξω κλαίοντας και είπε, ούτε και ο πνευματικός δεν με βοήθησε. Επερίμενα τα φάρμακα να μου τα δώσει ο πνευματικός. Όμως εθυμήθηκε την πίστη της μάνας του, της γιαγιάς του, του πατέρα του και του είπε, Χριστέ μου, Παναγία μου, πώς να θεραπεύσω την κατάκριση που έχω συνεχώς και το θυμό εναντίον των ανθρώπων? Και αμέσως άκουσε μέσα στην καρδία του, δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Και όποτε του ερχόταν κρίση ή κατάκριση για συνάνθρωπον του, αμέσως έλεγε αυτό. Με πόνο πάλι λέγε κατάκρινα. Πάλι τα βέλη, τα πεπειρωμένα του πονηρού θέλουν να με ρίξουν στο θυμό. Δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Και μειώνετουν και η κρίση και η κατάκριση. Και ερχόταν το έλεος
το έλεος του Χριστού, το οποίο και η Παναγία μας το εδανίστηκε. Και πώς λέγεται? Ελεούσα. Η οδηγήτρια λέγεται οδηγήτρια γιατί οδηγεί στον Χριστό. Παναγία μου, οδηγήτρια μου, οδήγησέ με στον Υιό σου. Παναγία μου, ελεούσα μου, ελέησόν με κατά το μέγα έλεος του Υιού σου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, με κοινωνία και επικοινωνία με τον Χριστό και την Παναγία μας, οδηγείται στο θέλημα του Θεού και σιγά σιγά ο άνθρωπος καθαρίζει, μέχρι που το Άγιο Πνεύμα να μας επισκεφθεί και να μας δωρήσει γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Τα εύχομαι σε εσάς, να τα εύχεστε κι εσείς για μένα. Και κάτι τελευταίο. Εμπήκαμε όλοι, όπως βλέπετε στις ειδήσεις, όπως βλέπετε στα διαδίκτυα όσοι βλέπετε, σε μία περίοδο πολέμων σε γειτονικές μας χώρες. Στη Συρία ιδιαιτέρως, όπως είπε και ένας Άγιος Αρχιερέας, ο Σιατής της Αντώνιος, από τη Συρία θα ξεκινήσει ο μεγάλος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Κύπρος δεν θα έχει. Δεν θα έχει γιατί έχει από το 1974. Και απειλές και εκφοβισμούς. Και τα βλέπετε και τα ακούετε. Χρειάζονται οι χριστιανοί έναν όπλο να καλλιεργήσουν. Την υπομονή και την πίστη. Και όπως είπα και αλλού και το λέω και εδώ στην Κοράκου, για να μην κορατσίσουμε εις το φόβο ούτε των Τούρκων ούτε των πειρασμών. Να μάθετε οι χριστιανοί από τώρα κάθε μέρα να κάνετε έναν κομποσκήνι με 100 κόμπους η νύχτα και να λέτε: Χριστέ μου, δώσ' μου υπομονή και την πίστη των Αγίων. Όταν αποκτήσουμε υπομονή και την πίστη των Αγίων, έχει φυγαδευτεί και ο φόβος και ο πανικός και οι χριστιανοί θα είναι οι πιο γενναίοι σε κάθε χωριό. Όσο πιο πολύ πίστη, όσο πιο πολύ υπομονή, θα δείτε τους γειτόνους σας αύριο που μπορεί να μην λειτουργούνται. Τα παιδιά σας που μπορεί να μην εκκλησιάζονται. Να έρχονται και να σας λένε τι λέει η Εκκλησία. Πώς έχετε εσείς υπομονή και μας έλειψε. Πώς έχετε πίστη εσείς και εμείς δεν έχουμε. Και θα τους δείτε και αυτούς. Πώς είναι το φως της λαμπρής. Μια λαμπάδα να ανάβει ο παπάς. Και όλη η Εκκλησία γεμίζει φως. Διότι ο ένας δίδει στον άλλο. Έτσι θα είναι και η υπομονή και η πίστη. Η πίστη των Αγίων. Για την υπομονή, εχτές εγιόρταζε ένας Άγιος που ακόμα να αγιοκαταταχθεί, εκοιμήθηκε σαν χτες πριν χρόνια ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης του Άγιον Όρος και έλεγε αυτός πώς αποκτιέται η υπομονή και έλεγε κάτι απλό αλλά βαθύ και κοπιώδες. Η υπομονή έλεγε να αποκτιέται όταν κάμνουμε υπομονή τα πάθη του εαυτού μας και τα πάθη των ανθρώπων που είναι κοντά μας. Της γυναίκας μας, του αντρός μας, των παιδιών μας, των γειτόνων μας, των συγχωριανών μας, των ανθρώπων που δουλεύουμε μαζί, είτε είναι προϊστάμενοι είτε υφιστάμενοι, το φίλο μας. Όποιος λοιπόν θέλει να μάθει την υπομονή και να έχει χαράν, διότι η υπομονή κατά Θεόν φέρνει χαρά στην καρδία, και αυξάνει την πίστη και την απλότητα και σώζεται ο άνθρωπος. Ο υπομονός εσώθηκε. Αλλά η υπομονή, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, πρέπει να υπομένουμε πρώτα τα πάθη μας, ό,τι πάθος έχει ο καθένας. Και όλοι έχουμε. Και να προσπαθούμε σιγά σιγά με τη μέθοδο που είπαμε προηγουμένως να μειωθεί μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιον να το μεταμορφώσει, αλλά παίζει και πολύ ρόλο να υπομένω τον συνάνθρωπό μου, τον πλησίον μου,
Διότι όταν δει ο Χριστός ότι υπομένω τα πάθη του πλησίον μου, θα θεραπεύσει τα πάθη τα δικά μου. Ενώ μέτρο μετρέτε, θα μετρηθείτε. Αυτή είναι η αποψινή μου τροφοδοσία σε εσάς. Μεγάλα πράγματα είπαμε, ούτε εγώ δεν το περίμενα να κάνουμε τέτοιο κήρυγμα, αλλά εκεί οδήγησε τα πράγματα το Πνεύμα του Άγιον και πραγματικά ο ωραίος ναός σας. Έχετε μία από τις πιο όμορφες εκκλησίες της Κύπρου, όπως την εκάμαμε εδώ με τους επιτρόπους σας και τον καλό σας ιερέα τον Πάτερ Ανδρέα. Όλα έχουν ιστορία, όλα έχουν χάριν εδώ, όλα έχουν ομορφιά του Χριστού. Ό,τι αμαρτίες και να έχει ο καθένας, εδώ να τις φέρει. Να τις πει του Χριστού, να τις πει της Παναγίας, του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Βαρβάρας που την αγαπάτε, του Αγίου Λουκά, του Αγίου Μάμα και πόσους δεν έχετε προστάτες εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα γεννείται μία ποιμνή, εις ποιμήν και ποιμήν θα είναι ο Χριστός. Καλόν Πάσχα να φτάσουμε και την λαμπρήν αχώριστη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.